το νησί της Καλύμνου και υπάρχει μια εκκλησία στο κέντρο που στον τοίχο της είναι εντυχισμένο ένα επιτύμβιο, είναι του 3ου αιώνα π.Χ. Είναι αυτό το επιτύμβιο και αμέσως βλέπουμε το αρχαιολογικό μουσείο της Καλύμνου στην άκρη της πόλεως. Στην είσοδο του μουσείου υπάρχει ένας βωμός του Διονύσου και αμέσως ένα αρχαϊκό άγαλμα το οποίο είναι 5ος αιώνας π.Χ. Είναι ο Απόλλωνας σε μια στάση όμορφη και δεσπόζει στο μουσείο της Καλύμνου η κυρά, η λεγόμενη της Καλύμνου, ένα χάλκινο μεγάλο άγαλμα το οποίο βρέθηκε το 2006 από Καλύμνιους ψαράδες. Το έχουν χρονολογήσει γύρω στο 200 περίπου π.Χ., 3ος-2ος αιώνας π.Χ. Τα μάτια στο πρόσωπο της κυράς ήταν ένθετα από γυαλί και από ωρία κρύσταλλος, έτσι τα κάνανε τότε. Χάλκινο το άγαλμα συντηρημένο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και τώρα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου, εκεί όπου και ανήκει. Πιθανόν το άγαλμα ήταν μαζί με άλλα αφιερώματα και για άγνωστους λόγους είχε φύγει από τη θέση του και βρέθηκε στο βυθό της Καλύμνου το πρόσωπο της κυράς της Καλύμνου, ένα χάλκινο δελφίνι, και μαζί με την κυρά της Καλύμνου βρέθηκε και ο Καλύμνιος πολεμιστής με την καυσία στο κεφάλι. Εδώ τα μάτια σώζονται, ένθετο γυαλί και ωρία κρύσταλλος, και από το ίδιο άγαλμα που έρχονται και αυτά τα πόδια που νομίζω τώρα τελευταία γίνεται συγκόλληση, καθώς ευρέθηκε και ο θώρακας. Ο θώρακας, τα πόδια και το κεφάλι ανήκουν στο ίδιο σύμπλεγμα και θα εκτεθούν όταν γίνει η συγκόλληση, ο θώρακας. Το άγαλμα το είχαν φέρει στο Μουσείο της Ακρόπολης και εκεί το είχα δει εγώ το 2016. Το 2006 ευρέθηκε και ο θώρακας και λίγο πιο μπροστά είχε βρεθεί και η κυρά της Καλύμνου. Εδώ είναι ο θώρακας του πολεμιστή, έχει συντηρηθεί και καθαριστεί ο θώρακας και θα γίνει η συγκόλληση. Εδώ έχουν κάνει μια μερική συγκόλληση του αγάλματος, ακαθάριστος του θώρακας, και αυτές είναι οι αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου. Είναι φωτογραφίες που βρήκα και τις έβαλα, διάφορα μικρά αγάλματα και τα περισσότερα είναι 3ος και 2ος αιώνας π.Χ. Δεσπόζει ένα πολύ μεγάλο άγαλμα από ιερό του Ασκληπιού στην Καλύμνο, 2ος αιώνας π.Χ. Δυστυχώς έχει χτυπηθεί το πρόσωπο του Θεού, γιγάντιο το άγαλμα του Ασκληπίου, πάνω από 2,5 μέτρα ύψος, στις 3 αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου της Καλύμνου. Άγαλμα αθλητή γυμνού, το πλάγιο, η πλάγια αίθουσα, και εδώ φαίνεται το μεγάλο και γιγάντιο άγαλμα του Θεού του Ασκληπίου. Πάλι άλλο άγαλμα του Ασκληπίου στην γνωστή του στάση, και εδώ αυτό είναι το γιγάντιο άγαλμα του Ασκληπίου, 2ος αιώνας π.Χ. Έχει χτυπηθεί, όπως το κοιτάμε, στο αριστερό μάτι και στη μύτη. Ο περίφημος Απόλλωνας είναι αρχαϊκή τέχνη, 5ος αιώνας π.Χ. Και όταν είχαν φέρει στο μουσείο της Ακρόπολης τον θώρακα του πολεμιστή, ο οποίος βρέθηκε από ψαράδες στην Καλύμνο, η αίθουσα, στον επάνω όροφο του μουσείου υπάρχουν παλαιοχριστιανικά μάρμαρα, 4ος και 5ος αιώνας μετά Χριστό, ένα τέμπλο, και πάλι η όμορφη κυρά της Καλύμνου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το άγαλμα, διότι χάλκινα αγάλματα από την αρχαιότητα έχουν σωθεί πάρα πολύ λίγα και η κυρά της Καλύμνου συγκαταλέγεται μέσα σε αυτά. Πάλι βλέπουμε το χάλκινο δελφίνι, 2ος αιώνας π.Χ. Βρέθηκε και αυτό από τους ψαράδες, και τώρα στη σύγχρονη πόλη της Καλύμνου δεσπόζει ένα ωραιότατο άγαλμα του θεού της θάλασσας, του Ποσειδώνος, προστάτης της Καλύμνου και της θάλασσας. Ο αρχαίος θεός με την τρίαινά του είναι σύγχρονο το έργο.
δεσπόζει στην παραλία της πόλης της Καλύμνου ο Θεός ο Ποσειδώνας, ωραιότατο του άγαλμα, και ένα άλλο άγαλμα της Νίκης ως νέας κοπέλας. Εδώ είναι ολόκληρη η πόλη της Καλύμνου, όπως φαίνεται. Ήταν Μάιος μήνας του 2019, γύρω στις 10 Μαΐου. Το άγαλμα της Νίκης ως νέας κοπέλας, η οποία έχει πλωμένα τα χέρια της και φέρνει την Ειρήνη χωρίς ρούχα, την έχει φτιάξει ο καλλιτέχνης. Ανοιχτά τα φτερά και είναι έτοιμη να φέρει την Ειρήνη. Εδώ βλέπουμε σύγχρονους δίτες, ψαράδες από την Κάλυμνο, μπορεί να είναι και απλώς μονοδίτες με τις στολές όπως πέρασα, και εδώ είναι από την λεγόμενη Ιταλοκρατία 1912-1940 περίπου, κτίρια τα οποία τα φτιάξαν οι Ιταλοί με τη δική τους φινέτσα και τη δική τους αρχιτεκτονική σε όλα τα Δωδεκάνησα. Όμορφο κτίριο της Ιταλοκρατίας, που βέβαια και οι Ιταλοί σήμερα δεν φτιάχνουν τέτοια κτίρια, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, διατηρημένο. Και εδώ είναι ένας Διόνυσος, πρωτομή, ερμαϊκή στήλη, το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Καλυμνός, το νησί.